Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 990. Κάπα ζήτα κεφάλαιο, 27 κεφάλαιο από το βιβλίο Πράξη των Αποστόλων. Πράξη των Αποστόλων, κάπα ζήτα κεφάλαιο. Αφού δε απεφασίστη να αποπλέψομεν εις την Ιταλία, παρέδωκαν τον Παύλον και την ας άλλους δεσμίους εκατόνταρχων Ιούλιον ονομαζόμενων εκ του τάγματος του Σεβαστού λεγομένου. Και αφού επέβημεν εις πλοίον άδραμι την όνε σηκώθημεν μέλλοντες να παραπλέψομεν κατά την Ασίαν τόπους, έχοντες με θυμόν αρίσταρχον τον Μακεδόνα της Θεσσαλονίκης και την άλλη μέρα φτάσαμε εις Ιδώνα, και ο Ιούλιος, φιλανθρώπος φερόμενος προς τον Παύλον, επέτρεψεν εις αυτό να υπάγει προς τους φίλους αυτού για να λάβει περίθαλψη. Και εκείθεν σηκωθέντες υπεπλέψαμεν την Κύπρον, επειδή σαν ενάντια οι άνεμοι. Και διαπλέψαντες το πέλαγος της Κυλικίας και Παμφιλίας, ήλθομεν στα μοίρα της Λυκίας, και εκεί ευρών ο εκατόνταρχος πλοίων Αλεξανδρινών, το οποίο έπλεε στην Ιταλία, επεβίβασεν ημάς εις αυτόν. Βραδιπλοούντες δε ικανάς ημέρας και μόλις φτάσαντες στην Κνίδων, επειδή δεν μας άφηνε ο άνεμος να υπεπλέψει, ο άνεμος υπεπλέψαμεν την Κρήτην κατά τη Σαλμόνη. Και μόλις παραπλέψαντες αυτήν ήλθομεν εις τόπον Τινά, ονομαζόμενον Καλούς Λιμένας, πλησίον του οποίου ήτο η πόλης Λασέα. Επειδή δε παρήλθεν ικανός καιρός και ο πλούς ήτο ήδη επικίνδυνος, διότι και η νηστεία είχεν ήδη παρέλθει, συνεβούλευσεν ο Παύλος, λέγον προς αυτούς. Άνδρες, βλέπω ότι ο πλούς μέλει να γίνει με κακοπάθεια και πολλή ζημία, όχι μόνο του φορτίου και του πλοίου, αλλά και των ψυχών ημών. Αλλά ο εκατόνταρχος επίθετο μάλλον εις τον κυβερνήτη και εις τον αύκληρον, παρά εις τα υπό του Παύλου λεγόμενα. Και επειδή ο λιμήν δεν είναι το επιτίδιο εις παραχημασίαν, οι πλειότεροι εγνωμοδότησαν να σηκωθώσει και εκείθεν ώστε φθάσαντε σαν ιδύναντο εις Φοίνικα, λιμένα της Κρήτης βλέποντα προς τον Λίβα άνεμον και προς τον χώρον να παραχημάσω συν εκεί. Και ότε έπνευσεν ο λίγος νότος, νομίσαντες ότι επέτυχον του σκοπού ανέσυρον την Άγκυρα και παρέπλεον πλησίον την Κρήτη. Πλην με το λίγον, προσέβαλε κατά αυτής άνεμος τυφωνικός λεγόμενος Ευροκλείδων. Και επειδή το πλοίον συνειρπάστηκε δεν είναι δύνατο να αντέχει προς τον άνεμον αφεθέντες εφερόμεθα. Και τρέξαντες υπό νησίδιον τι ονομαζόμενον κλάδιν μόλις ειδηνήθημεν να βάλουμε στην εξουσίαν μας τη Λέμβον, την οποία αφού ανέλαβον μετεχειρίζονται βοηθήματα, ζώνοντες υπό κάτωθεν το πλοίο και φοβούμενοι μην εκπέσωσιν εις την Σύρτην, κατεβίβασαν τα πανία και φέροντο ούτως. Και επειδή είχε μαζόμεθα σφοδρός την ακόλουθεν ημέραν έκαμνον χύσιν. Και την τρίτην με τα σιδεία συμμονχύρα σε ρίψαμεν τα σκεύη του πλοίου. Και επειδή δια πολλών ημερών δεν εφαίνεται ούτε ήλιος ούτε άστρα και χειμών βαρύς επέκειτο, πάσα ελπί σωτηρίας αφηρεί το πλέον αφημών. Μετά δε πολλή ημέρων ασιτίαν, σταθείς ο Παύλος σε τον μέσο αυτών, είπεν, έπρεπε ο άνδρες αδελφοί να μου υπακούσετε και να μη σηκωθείτε από της Κρήτης και ούτως θέλουμε να αποφύγει την κακοπάθειαν ταύτην και τη ζημίαν. Αλλά ήδη σας παρενώ να έχετε θάρρος, διότι εξ ημών ουδε μία ψυχή δεν θέλει χαθεί μη μόνο το πλοίον. Διότι τη νύχταν ταύτην εφάνισε με άγγελος του Θεού, του οποίου είμαι, τον οποίον και λατρεύω, λέγον μη φοβού Παύλε, πρέπει να παρασταθείς ενώπιον του Κέσαρος. Και ιδού ο Θεός συγχάρισεν πάντα στους πλέοντας μετά σου. Δια τούτο θαρείτε άνδρες, διότι πιστεύω εις τον Θεόν ότι ούτω θέλει γίνει καθόν τρόπον ελαλήθη προς εμέ. Πρέπει δε να πέσομεν εις νήσον Τινά. Ότε δε ήλθεν η 14η νύξ, ενώ παρεφερόμεθα εν τη Αδριατική θαλάσση περί το μέσον της νυχτός εσυμπέραινον η ναύτε ότι πλησιάζω συν εις τόπον Τινά. Και ρίψαντε στην βολίδα εύρον 20 εργιάς και αφού προχώρησαν ο λίγον διάστημα ρίψαντε και πάλι τη βολίδα εύρον οργιάς 15. Και φοβούμενοι μήπως πέσομεν έξω εις τραχείς τόπους ρίψαντε 4 αγκύρας από τις πρίμνης ύφχοντο να γίνει μέρα. Επειδή δε οι ναύτε ζήτουν να φύγωσιν εκ του πλοίου και κατεβίβασαν την Λέμβον στη θάλασσα,
επί προφάση ότι έμελον να εκτείνωσιν άγκυρας εκ της πρόρας, ο Παύλος είπε προς τον εκατόνταρχον και προς στρατιώτας, «Εάν ούτι δε μείνωσιν εν το πλοίο, σεις δε δύναστε να σωθείτε». Τότε οι στρατιώτε απέκοψαν τα σκηνία της Λέμβου και αφήκαν αυτή να πέσει έξω. Έως δεν αξιμερώσει, ο Παύλος παρεκάλλει πάντας να λάβουσι τροφήν την άλλη, λέγον 14 ημέρες σήμερα προσδοκώντες, διαμένετε νηστική και δεν εφάγετε ουδέν. Δια τούτο σας παρακαλώ να λάβετε τροφήν, διότι τούτο είναι αναγκαίον προς την σωτηρία σας. Επειδή ουδενός από εσάς δεν θέλει πέσει θρήξη εκ της κεφαλής. Αφού δε είπε ταύτα και έλαβε νάρτον, ευχαρίστησε τον Θεό ενώπιον πάντων και κόψας ήρχισε να τρώγει. Λαβώντες δε πάντες θάρρος, έλαβον και αυτή τροφήν. Ήμεθα δε εν το πλοίο ψυχή όλε 276. Αφού δε χορτάστησαν από τροφής, ελάφρυνον το πλοίον, ρίπτοντες το σύτον στη θάλασσα. Και ότε έγινε η μέρα, δεν εγνώριζον την γην, παρετήρουν όμως κόλπον τεινά έχοντα υγειαλών, στο οποίο ευουλεύθησαν ανιδύναντον να εξώσωσιν το πλοίο. Και κόψαντε στα σαγκύρας, αφήκαν τον πλοίον εις την θάλασσαν, λύσαντες εν ταυτό τους δεσμούς των πηδαλίων και υψώσαντες τον ατέρμονα προς την άνεμον, κατευθύνοντο δε εις των υγειαλών. Περιπεσώντες δε εις τόπον όπου συνήρχοντο δύο θάλασσε, έριψαν έξω το πλοίον. Κι μεν πρόρα εκάθισεν και έμεινε ένας άλευτος, η δε πρίμνη διελύετο υπό τις βίες των κυμάτων. Ευουλεύθησαν δε οι στρατιώτη να θανατώσουσιν του δεσμίους, για να μην φύγει μη δύσκολη βίσας. Αλλά ο εκατόνταρχος θέλων να σώσει τον Παύλον, εμπόδισε αυτούς από του σκοπού και προσέταξε ενός η δύνατο να κολυμβώσει, να ρυφθώσει πρώτον και να εκβώσει στην γη. Η δε λυπή, άλλοι μεν επισανίδων, άλλοι δε επίτηνων λειψάνων του πλοίου και ούτω διεσώθησαν πάντες εις την γην. Αμήν. Σαούλ, υβριστής, βλάσφημος και διώκτης του Χριστού και της Εκκλησίας του Χριστού. Άνθρωπος με ιδιαίτερα προσόντα, θεολόγος άριστος της εποχής εκείνης, άνθρωπος επικίνδυνος για το έργο του Θεού και αμετανόητος κατά πάντα, γιατί ό,τι έπρατε το έπρατε από άγνοια, πιστεύοντας στα γεγραμμένα του Λόγου του Θεού, του Μωυσέως, ιδιαιτέρως δε εκτιμώντας τους άρχοντες του λαού του. Όμως ο Θεός έπρεπε να βρει κάποιον για να τον αποστείλει στα έθνη και να επεκταθεί η Βασιλεία του Θεού σε όλο το γνωστό τότε κόσμο. Και έψαξε να βρει έναν άνθρωπο που να πράττει τη δικαιοσύνη του Θεού και να εξητάει την αλήθεια. Και δεν βρήκε σε όλη την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, τολμώ να πω, ούτε έναν απολύτως κατάλληλο. Και εκείνον που διέκρινε ότι είναι απολύτως κατάλληλος, είναι για τα μάτια των ανθρώπων ο πλέον ακατάλληλος. Πόσο διαφορετικά βλέπει ο Θεός και πόσο διαφορετικά βλέπουμε εμείς οι άνθρωποι. Τον απολύτως ακατάλληλο, στα μάτια της Εκκλησίας του Χριστού, ο Θεός εξέλεξε ως απολύτως κατάλληλο, γιατί γνωρίζει αυτό που δεν ξέρει κανένας, την καρδιά του, ότι είναι ευθεία, ότι είναι ακέραιος, και το πνεύμα του ότι είναι ειλικρινές και ευθές. Και αν του αποκαλυφθεί η αλήθεια και του δοθούνε όλα τα απαραίτητα πνευματικά χαρίσματα και όχι μόνο, τότε αυτός ο άνθρωπος θα κάνει
πολύ περισσότερα, μεγαλύτερα και καλύτερα με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που θα του δοθεί, αυτά, από αυτά που μπορεί να φανταστεί οποιοδήποτε άνθρωπος. Και έτσι, όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Ιησούς Χριστός τον επισκέφθηκε, αυτόν τον υπερήφανο, υβριστή, βλάσφημο και διώκτη, τον ταπείνωσε ως εδάφους, τον τύφλωσε, τον άφησε τρεις μέρες χωρίς να τρώει και να πίνει μόνο του, αφού του αποκάλυψε ότι είναι ο Ιησούς, ο ανεστημένος Χριστός άνθρωπος, και την τρίτη μέρα απέστειλε έναν ελάχιστο των μαθητών, τον Ανανία, ο οποίος προσευχήθηκε και ο Σαούλ τον δέχθηκε σαν σωτήρα του, γιατί τον είχε ενημερώσει ο Θεός πιο μπροστά, και τον αναγέννησε, τον βάφτισε με Πνεύμα Άγιο και του άνοιξε τα μάτια και τον προσκάλεσε σε ένα περπάτημα μοναδικό. Τρία χρόνια τον οδήγησε στην Αραβία και του δίδαξε το Ευαγγέλιο, στο Ευαγγέλιο που κήρυτε ο Παύλος, να μην είναι ανθρώπινο αλλά να είναι απευθείας από τον Χριστό. Τέσσερα χρόνια τον έστειλε στην πατρίδα του, μόνο του, αγνοούμενο από την Εκκλησία, για να μάθει να περιμένει εξητώντας, επαναλαμβάνω, να μάθει να περιμένει με υπομονή εξητώντας την πρόσκληση του Κυρίου, το χρόνο του Κυρίου. Είναι βέβαιο ότι ο Θεός θα τον ευλογήσει. Εκείνο που δεν ξέρει είναι το πότε. Είναι βέβαιος ότι ο Θεός του έχει υποσχεθεί, θα του εκπληρώσει τις οποιασδήποτε μικρές και ασήμαντες αλλά ευλογημένες επιθυμίες του, χρησιμοποιώντας τον για ένα έργο μέγα. Δεν ξέρει πότε. Πρέπει να μάθει να περιμένει την πρόσκληση του Κυρίου. Και πράγματι τον επισκέφθηκε ο Βαρνάβας, βρέθηκε στην Αντιόχεια, ένα χρόνο υπηρέτησε τα έθνη στην Αντιόχεια, τους πιστούς εξεθνικών, και όταν έκλειστη ένας χρόνος υπομονής ακόμη στην Αντιόχεια, τότε το Πνεύμα το Άγιο είπε, χωρίσατε σε μένα τον Βαρνάβα και τον Παύλο για το έργο που τους έχω εκλέξει, και τους απέστειλε, και απέστειλε τον Παύλο. Πρώτο ταξίδι. Δεύτερο ταξίδι, ετοιμάζεται να πάει στην Ασία, Μυσία, Βυθινία, αλλά ποτέ δεν κάνει κάτι εάν δεν προπορεύεται ο Χριστός. Το Πνεύμα το Άγιο τον εμπόδισε και τον έστειλε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δοξάστηκε ο Χριστός, δημιουργήθηκαν εκκλησίες. Και την επόμενο ταξίδι πηγαίνει στην Ασία, στην Έφεσο. Εκεί έμεινε αρκετό χρόνο. Κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο σε όλη την Ασία. Όλοι γνώρισαν τις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου και των Ιησού Χριστών Κύριων, και όταν έφτασε το τέλος να αποχωρήσει, του είπε ο Κύριος, τώρα πρέπει να φύγεις, να πας στα Ιεροσόλυμα, να με ομολογήσεις ενώπιον αρχόντων του λαού σου, βασιλέων των εθνών, και ύστερα θα πας στη Ρώμη, στον Κέσαρα, και εκεί να με ομολογήσεις. Εκεί συνέβη κάτι φοβερό και τρομερό, που ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος ομολογεί ότι απελπίστημεν και του ζήν. Γιατί ξεσηκώθηκαν οι Εφέσιοι, οι λάτρεις της θεότητος της Αρτέμιδας των Εφεσίων, συνέλαβαν τους αδελφούς του, τους οδήγησαν στο θέατρο και ήσαν έτοιμοι όλοι να τους λιτζάρουν. Και ο Παύλος τώρα βρισκόταν ανάμεσα σε δύο φρονήματα. Η καρδιά του δεν ήταν ακέραιη. Να πάω με τους αδελφούς μου που ταλαιπωρούνται, ή να πάω στη διαταγή του Κυρίου καθώς είμαι δεδεμένος στο Πνεύματι. Πολύ σοβαρό δίλημα. Να βλέπει τους άλλους έτοιμους να λιθοβοληθούν και αυτός ελεύθερος, αυτόν δεν τον πιάσανε. Αυτό ήταν το θέλημα του Θεού, και πρέπει να αποδειχθεί τώρα η καρδιά του ότι είναι ακέραια στο θέλημα του Θεού. Πήρε απόφαση να φύγει, να εγκαταλείψει
τους συντρόφους του, αλλά ο Θεός τους ελευθέρωσε έτσι κι αλλιώς. Και τότε βρέθηκε στα Ιεροσόλυμα, διοικούμενος από το Πνεύμα το Άγιο και αποκαλύπτοντας το Πνεύμα το Άγιο ότι δεσμά και φυλακίσει τον περιμένουν και οι αδελφοί του του έλεγαν «Μην πας», και αυτός δεδεμένος στο Πνεύμα του είπε «Θα πάω γιατί δεν λογαριάζω τη ζωή μου». Και έτσι έφτασε στα Ιεροσόλυμα, εκεί που ήταν μέγας θεολόγος, γνωστός και επώνυμος άρχον του λαού. Τώρα όμως είναι ένας άλλος, ο οποίος εθεώρησε τα πάντα σκύβαλα και άχρηστα μπροστά στη γνώση του Ιησού Χριστού, μπροστά στο έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού, συνελήφθη και πάλι τον επισκέπτεται το Θεός και του λέει «Μη φοβάσαι Παύλο, δεν θα πάθεις τίποτα γιατί πρέπει να πας πίσω στη Ρώμη». Πράγματι μετά από 3 χρόνια, καθώς επικαλέστη τον Κέσαρα, τον απέστειλαν στη Ρώμη. Και εδώ αρχίζει ένα ταξίδι το οποίο είναι μοναδικό, ενός δούλου και όχι μόνο δούλου, γιατί οι κύριοι ήταν οι Ρωμαίοι, αλλά και φυλακισμένου. Μέσα σε ένα πλοίο, 270 ψυχές, 76 ψυχές, με εκατόνταρχο, με ναύκληρο και με κυβερνήτη, που έχουν απόλυτη εξουσία να κυβερνούν το πλοίο. Όμως ο Θεός έχει σχέδιο και έργο μέγα για τις ψυχές των ανθρώπων αυτών, αλλά και για ένα νησί, τη Μάλτα, που είναι κάπου μέσα στη Μεσόγειο. Το έργο το μέγα και το σχέδιο του Θεού είναι η σωτηρία των ανθρώπων αυτών. Και για να σωθούν πρέπει να μεταμορφώσει το δούλο και φυλακισμένο και δέσμιο Παύλο σε κυβερνήτη του πλοίου. Κύριε, γίνεται αυτό? Είναι δυνατόν? Με ποια λογική ανθρώπινη μπορεί ο δούλος, ο δέσμιος, ο εχμάλωτος, ο εξορισμένος, ο νηδιζόμενος από το λαό του, ο ασήμαντος για τους Ρωμαίους, να γίνει κυβερνήτης του πλοίου? 14 μέρες χρειάστηκαν. Δεν χρειάστηκαν χρόνια. 14 μέρες. Αλλά ο Χριστός μπορεί να κάνει τα πάντα. Βρίσκοντας έναν άνθρωπο. Ένας άνθρωπος ήταν εκεί. Ήταν βέβαια και ο Λουκάς, ήταν και ο Αρίσταρχος, αλλά έναν άνθρωπο. Γι' αυτό τον διάλεξε. Τον πλέον ακατάλληλο για τους χριστιανούς. Ως μόνο κατάλληλο για τον Χριστό. Έναν άνθρωπο που η καρδιά του πάντοτε είναι αφιερωμένη μια αγάπη στο θέλημα του Θεού. Έναν άνθρωπο που γνωρίζει να παριστάνει το σώμα του. Θυσιαζόσα. Το θυσιάζει. Αγία ευάρεστο εις το Θεό, γνωρίζοντας ότι έτσι λατρεύει αληθινά τον Κύριο. Στην υπηρεσία όλων των ανθρώπων, χάριν του Χριστού και εις δόξαν και έπαινον του Θεού Πατρός. Το ταξίδι αρχίζει να γίνεται δύσκολο και ο Παύλος, όσο δυσκολεύουν τα πράγματα, τόσο πλησιάζει το Θεό. Δεν έχουν γίνει πολύ δύσκολα, αλλά βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Και πάει και προσεύχεται, ενώ βρισκόντουσαν στους καλούς λιμένες και του λέει ο Κύριος «Πες τους να μείνουν εδώ, γιατί αν φύγουν και θα ταλαιπωρηθούν και το πλοίο θα καταστραφεί και ψυχές θα χαθούν». Και έτσι ο Παύλος λέει τη γνώμη του, που δεν είναι γνώμη του, αλλά είναι γνώμη Θεού. Δεν διστάζει. Δεν είναι καπετάνιος, δεν είναι ναυτικός, δεν ξέρει από πλοία.
Σκηνοποιός είναι κατά το επάγγελμα. Θεολόγος είναι κατά τη γνώση. Ιδιώτης είναι κατά την ειδικότητα. Αλλά δούλος Θεού στην πραγματικότητα. Αλληλούια. Δούλος Θεού. Πιστός, φρόνιμος, αγαθός, τέλειος. Τον ακούει ο εκατόνταρχος που τον συμπαθεί κιόλας, γιατί έχει φιλάνθρωπα στοιχεία στην καρδιά του. Απευθύνεται στον Αύκληρο και στον κυβερνήτη, οι οποίοι λένε τι λες τώρα, εμείς ξέρουμε. Και ξέρουνε. Και έχουν και δίκιο σε αυτά που λένε. Εδώ δίπλα υπάρχει ένα άλλο λιμάνι, το Λασίθι, η Λασέα, που είναι πιο ασφαλές. Έτσι να κάνουμε, φτάσαμε. Και εκεί θα ξεχειμωνιάσουμε. Σωστή πρόταση. Άριστη πρόταση κατά την εμπειρία και τη γνώση των ναυτικών. Το ξέρει ο Θεός και ο Παύλος το ξέρει. Και έτσι λοιπόν, απολύτως δικαιολογημένα δεν ακούνε τη συμβουλή του. Και ενώ βλέπουν να φυσάει κάπως νότος, συμπεραίνουν ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να πάμε εδώ δίπλα. Δίπλα είναι. Και μόλις βγήκαν από το λιμάνι, έρχεται ένας άνεμος τυφωνικός, Ευροκλείδων ονομαζόμενος, και παρασύρει το πλοίο και μένει ακυβέρνητο παντελώς. Τώρα αρχίζει το έργο του Θεού. Και ποιο είναι το έργο του Θεού? Αν δείτε το χάρτη της Μεσογείου, θα δείτε κάπου μια τελίτσα και είναι η Μάλτα. Το έργο του Θεού ποιο είναι? Να πάρει το πλοίο από την Κρήτη και να το οδηγήσει ο ίδιος ο Θεός στη Μάλτα. Πώς? Με όλα τα δικά του, τους ανέμους, τα ρεύματα, όλα δικά του είναι. Τα πάντα είναι στα χέρια του. Και ο Παύλος δεν μιλάει. Προσεύχεται και περιμένει. Έχει μάθει 4 χρόνια να υπομένει, να περιμένει. Πότε ο Κύριος θα τον καλέσει για να τον αποστείλει στα έθνη? Δεν πάει μόνος του. Έχει μάθει να είναι η καρδιά του ακέραιη, ολόκληρη, προσαρμοσμένη στο θέλημα του Θεού. Έχει μάθει. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι για να μάθουμε. Η παιδεία, η δοκιμασία και η διδασκαλία. Θέλω μια φορά ακόμη να διαβάσω αυτό που λέει ο Σολομών. Διαναλάβει διδασκαλίαν ο άνθρωπος, συνέσεως δικαιοσύνης και κρίσεως και ευθύτητος. Σήμερα λαμβάνουμε διδασκαλία. Συνέσεως δικαιοσύνης, κρίσεως και ευθύτητος. Ώστε, εάν κάποιος υπάρχει σοφός ανάμεσά μας, και ποιος είναι ο σοφός? Ο φοβούμενος τον Θεό. Και αν υπάρχει κάποιος νοήμων ανάμεσά μας, ποιος είναι ο νοήμων? Ο τρέμων στο Λόγο του Θεού. Τότε ο σοφός θα γίνει σοφότερος και ο νοήμων θα του χαριστεί, θα αποκτήσει επιστήμη κυβερνήσεως. Και το να κυβερνάς δεν είναι του θέλοντος και του τρέχοντος, του ελεούντος Θεού. Και στη ζωή μας είναι απαραίτητο να έχουμε επιστήμη κυβερνήσεως, δηλαδή φόβο Θεού, σοφία. Τρέμοντας το Λόγο του Θεού, νόηση. Για να μπορούμε να κυβερνάμε τις επιθυμίες της σαρκός μας, τις επιθυμίες της καρδιάς μας, την αλαζονία του βίου, την οικογένειά μας, το περιβάλλον μας, το προσωπικό, το συγγενικό, το επαγγελματικό, το εκκλησιαστικό, όχι εξιδίας ικανότητος ή δυνάμεως, αλλά μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου, καθώς μας βεβαιώνει ο Κύριος των δυνάμεων.
Και έτσι, κάνοντας υπομονή, μέσα σε απόλυτη επελπισία, χωρίς να βλέπουνε κανείς, πόσο μάλλον ο Παύλος, από πού έρχονται και πού πηγαίνουν, με απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό, ο Θεός επισκέπτεται τον Παύλο που έχει αρχίσει λίγο να ανησυχεί και να φοβάται, για να μην πω πολύ, γιατί είναι άνθρωπος. Ασήμαντος, ουτιδανός, άθλιος, άνθρωπος. Και του λέει, δούλε του Θεού του υψίστου, Παύλε, μη φοβάσαι, πρέπει να πας όπως σου έχω υποσχεθεί, δεν το έχω ξεχάσει. Δεν ξεχνάει τις υποσχέσεις του, είναι πιστός ο υποσχεθής. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Πρέπει να παρευρεθείς στον Κέσαρα, να ομολογήσεις τη Ρώμη. Μη φοβάσαι, τίποτα κακό δεν θα συμβεί σε σένα. Και όλες τις ψυχές μέσα στο πλοίο σου τις χαρίζω. Και τώρα ο Παύλος βασιλιάς. Μέχρι τώρα ιερεύς, προσευχόμενος εξητών, τώρα και βασιλιάς. Στέκεται μέσα στους απελπισμένους, απογοητευμένους, τρομοκρατημένους, νηστικούς, εκατόνταρχο, κυβερνήτη, ναύκληρο, στρατιώτες, ναύτες, δέσμοι. Έπρεπε να μ' ακούσετε άνδρες. Κι αν μ' ακούγατε, θα είχαμε αποφύγει όλα αυτά τα κακά. Τσιμουδιά κανείς δεν είπε. Ούτε ναύκληρος εγώ ήξερα, ούτε ο εκατόνταρχος. Τώρα διατάζει. Γιατί είναι βασιλιάς του Θεού του υψίστου. Είναι εκλεγμένος να διατάζει. Είναι εκλεγμένος να προσεύχεται. Είναι εκλεγμένος να προφητεύει. Είναι εκλεγμένος να υψώνει το όνομα του Ιησού Χριστού και να δοξάζεται ο παντοδύναμος Θεός. Και ήρθε η ώρα να αποκαλυφθεί η εκλογή του. Δεν τον εξέλεξε τώρα ο Θεός. Είναι εκλεγμένος. Και είναι εκλεγμένος γιατί θεώρησε τα πάντα σκύβαλα μπροστά στο έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού και τα πάντα ζημία. Όλα αυτά τα οποία του είχαν χαριστεί εξιδίας αυτού ικανότητος και πρωτοβουλίας. Και τώρα παρέδωσε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως. Τώρα δεν είναι κύριος του εαυτού του, είναι δούλος του Ιησού Χριστού και παριστάνει το σώμα του θυσία, δαμάζοντας, δουλαγωγώντας το σώμα του, φοβούμενος Θεών, μήπως εις άλλους κηρύξας αυτός βρεθεί αδόκιμος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλληλούια. Και όλοι μένουν ακίνητοι. Βλέπουν μπροστά τους τον ασήμαντο, τον άθλιο, τον ουτιδανό βασιλιά του Θεού του υψίστου. Μη φοβόσαστε, ελάτε να φάμε. Όλοι έτρεξαν και τον υπάκουσαν. Φάτε, είναι ανάγκη για να διατηρήσετε τις ψυχές σας, γιατί ο Κύριος μου ήρθε το βράδυ και μου είπε ότι πρέπει να παρουσιαστώ στη Ιεροσόλυμα όπως μου είχε υποσχεθεί και κανεί μία ψυχή δεν θα χαθεί. Και έκανε προσευχή. Ευχαρίστησε, δόξασε το Θεό. Και φάγαν όλοι. Και από την πορεία του πλοίου καταλαβαίνουν ότι φτάνουν όπως τους είχε πει ο Παύλος, σε στεριά. Και οι ναύτες ρίχνουν την οριά, ρίχνουν τη βολίδα, 20 οριές, ξαναρίχνουν 15 οριές, λένε φτάνουμε σε στεριά. Και αρχίζουν και πονηρεύονται. Να κατεβάσουμε τις βάρκες να γλιτώσουμε. Αλλά ο Θεός ξέρει τις καρδιές όλων των ανθρώπων. Και βλέπει το αποκαλύπτει στον Παύλο. Ότι αυτοί αν σωθούνε, εσείς δεν θα σωθείτε. Και πάει και το λέει στον εκατόνταρχο. Έλα να σου πω κάτι. Αυτοί θέλουν να φύγουν. Το βλέπεις. Όχι, ετοιμάζουν τη βάρκα. Όχι, θέλουν να φύγουν. Ετοιμάζουν τη βάρκα για όλους μας. Όχι, θέλουν να φύγουν. Εάν φύγουν εσείς, δεν λέει εμείς, εσείς δεν θα σωθείτε. Κατώνταρχος, προσοχή. Αλληλούια. Προσοχή όχι στον Παύλο, στον Κύριο του Παύλου. Στον Ιησού Χριστό. Κόβουνε τα σκοινιά, πέφτουν οι βάρκες έξω, όλοι μέσα στο πλοίο. Ξημερώνει και βλέπουν ένα νησί μπροστά τη Μάλτα. Τι θεός είναι αυτός. Πώς τα κατάφερε σε 14 μέρες
μέσα σε τέτοια κακοκαιρία να τη φτάσει στο πιο επιτίδιο λιμένα της Μάλτας. Και ήταν επιτίδιος για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ήταν ασφαλής, και δεύτερον, γιατί εκεί συναντιόντουσαν δύο ρεύματα. Και καθώς οδήγησαν προς τα εκεί, μη γνωρίζονται στα ρεύματα ο ναύκληρος και ο κυβερνήτης, το πλοίο έκατσε στην άμμο και άρχισε να διαλύεται. Και τότε είπαν οι στρατιώτες να σκοτώσουμε τους δεσμίους. Αλλά τώρα ο ναύκληρος, θα πω μια έκφραση και ο Θεός να με συγχωρέσει, δούλος του Παύλου, στην πραγματικότητα δούλος του Χριστού. Από αγάπη για τον Παύλο, λέει, αφήστε τους να περάσουν κολυμπώντας όποιος μπορεί. Και πράγματι κολυμπήσανε, και όσοι δεν ξέρανε με ξύλα, περάσαν απέναντι. Και εκεί μαζεύτηκαν οι Ιθαγενείς, οι Μαλτέζοι. Τους υποδέχθηκαν, γιατί ο Θεός είχε φτιάξει την καρδιά με πολύ αγάπη. Άναψαν φωτιά. Αλλά τώρα, αδερφοί αγαπητοί, να δώσουμε προσοχή. Ο Παύλος, με βασιλική εξουσία και ιερατική εξουσία, δεν πάβει να είναι δούλος του Θεού και των ανθρώπων. Υπηρέτης. Δεν πήγε, κάτσε και είπε τώρα, εντάξει, τελειώσαμε. Αλλά μάζευε και αυτός φρήγανα για να φτιάξει τη φωτιά. Είμαι βέβαιος ότι ο εκατόνταρχος δεν μάζευε, ούτε ο ναύκληρος, ούτε κυβερνήτης. Αλλά ο Παύλος μάζευε. Γιατί? Γιατί είναι δούλος. Ό,τι και να κάνει ο Θεός στη ζωή του, είναι δούλος. Όσο και να τον υψώσει, είναι δούλος. Γι' αυτό τον διάλεξε ο Θεός. Τον πλέον ακατάλληλο, σαν τον πλέον κατάλληλο. Και εκεί όλοι μαζεύανε, πολλοί μαζεύανε φρήγανα. Μία οχιά έπιασε τον Παύλο. Τι άτυχος άνθρωπος. Αδερφοί, δεν υπάρχει ατυχία. Υπάρχει ευνία Θεού. Η δόξα του Θεού. Δεν είναι άτυχος ο Παύλος. Είναι ευλογημένος ο Παύλος. Μα μία και όλοι και όλοι μία οχιά στον Παύλο πήγε απάνω. Εκεί έπρεπε να πάει. Γιατί πρέπει να τον συστήσει ο Χριστός. Όχι τώρα μόνο στους 276 άνδρες του πλοίου, αλλά σε όλο το λαό της Μάλτας. Σήκωσε το χέρι του και ήταν καρφωμένη απάνω η οχιά. Χτυπάει, τη ρίχνει στη φωτιά και όλοι οι Μαλτέζοι είπαν, πω πω, σκέψου τι κακούργος άνθρωπος είναι αυτός. Γλίτωσε από τη θάλασσα και θα πεθάνει από οχιά. Και περίμεναν να τον δουν να πεθαίνει, γιατί τότε δεν υπήρχαν και τα φάρμακα και οι ενέσεις για να γλιτώσουν. Αλλά αυτός δεν πέθανε. Γιατί δεν πεθαίνει ο Παύλος. Γιατί αυτός που κατοικεί μέσα του είναι μεγαλύτερος από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο. Δόξα να έχει ο Θεός. Και άρχισαν να αλλάζουν οι καρδιές. Άρχισαν να σκέφτονται. Θεός είναι αυτός. Μέσα σε μισή ώρα κράτησε αυτό. Άλλαξε όλες τις καρδιές. Τον φοβόντουσαν πια και τον σέβονταν. Βασιλιάς και στους Μαλτέζους. Ο άρχον των Μαλτέζων το φώναξε στο σπίτι και ήταν άρρωστη η μητέρα του, πατέρα του, δεν θυμάμαι. Προσευχήθηκε ο Παύλος, τώρα ιερεύς. Και ο Κύριος τον θεράπευσε. Και άρχισαν τώρα όλοι να φέρουν τους ασθενείς τους στον Παύλο. Και όλοι οι Μαλτέζοι πίστεψαν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αλληλούια. Έμειναν λίγους μήνες μέχρι να περάσει ο χειμώνας. Αλλά αυτοί οι μήνες ήταν καθοριστικοί για το νησί αυτό. Δόξα στο Θεό. Ακόμη θα διαβάζουν οι Μαλτέζοι το Λόγο του Θεού, γιατί είναι πιστοί, χριστιανοί όλοι. Πιστοί ο Θεός ξέρει. Είναι χριστιανοί, θα διαβάζουν και θα λένε για μας, λέει εδώ. Να η θάλασσα, είχε έρθει ένας αδερφός και μου λέει, είχα βρεθεί στη Μάλτα ταξίδι. Και πήγα σε εκείνο το μέρος, δεν είχε διαβάσει τη γραφή ακόμη, σε εκείνο το μέρος που τα ρεύματα συγκρούονται.
Και εκεί δεν περνάει κανένα πλοίο, γιατί όλα βυθίζονται. Και είπε τι παράξενο πράγμα και το κοίταγε. Και όταν αργότερα πίστεψε και διάβασε τη Γραφή, λέει, είπε αυτό είναι που λέει η Γραφή. Δόξα στο Θεό. Δόξα στο Θεό. Αδερφοί αγαπητοί, σήμερα είναι μια μέρα που ο Θεός θέλει να μεταμορφώσει τη ζωή μας και να μας καταστήσει πραγματικά βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Πολύ σοβαρό, αδερφοί. Όχι θεωρητικά, είναι γραμμένο. Αλλά πρέπει να είναι και εκπληρωμένο στη ζωή μας. Δεν είναι όλοι, δεν είναι όλοι. Είναι ανάγκη για να εκπληρωθεί ο Λόγος του Θεού στη ζωή μας, όπως είπε και στο Σολομώντα. Εάν προσέξεις να φυλάς το Λόγο μου, τα διατάγματά μου και τις εντολές μου, τότε εγώ αυτό που υποσχέθηκα στον Πατέρα σου θα το εκπληρώσω. Αυτό λέει και σε εμάς σήμερα. Είναι ανάγκη να προσέχεις στο Λόγο του Θεού, στη διδασκαλία, για να εκπληρώσει ο Θεός το σοφός, ακούον γίνεται σοφότερος και ο νοήμων θα εννοήσει επιστήμη κυβερνήσεως. Φόβος Θεού, ακεραιότητα καρδιάς, νόηση, κατανόηση, τρέμονται στο Λόγο του Θεού. Αλλά για να γίνουν αυτά πράξεις στη ζωή μας, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και τούτο προσεύχομαι να περισσεύσει η αγάπη σας έτι μάλλον και μάλλον εις επίγνωσιν και εις πάσαν νόησιν. Για να αυξηθούμε εις επίγνωσιν ακεραιότητα καρδιάς του θελήματος του Θεού και νόησιν ευθύτητα πνεύματος. Είναι ανάγκη να περισσεύει η αγάπη μας. Όλο και περισσότερο η αγάπη μας προς το Θεό, η αγάπη μας προς τα αδέλφια μας, η αγάπη μας προς τους πλησίων μας, η αγάπη μας προς τους εχθρούς μας. Γιατί αυτός είναι ο αληθινός χριστιανός. Αυτός τον οποίον περισσεύει η αγάπη. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και γιατί η αγάπη του Θεού Πατρός εκχέεται στην καρδιά μας μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Έχουμε λοιπόν ένα ωραίο αίτημα σήμερα, τελειώνοντας. Κύριε, έκχε την αγάπη Σου στην καρδιά μου, όλοι μας, δια Πνεύματος Αγίου, ώστε να περισσεύει η αγάπη μας, έτι μάλλον και μάλλον, για να αυξανόμεθα εις επίγνωσιν του θελήματος του Θεού και εις νόησιν του Λόγου του Θεού. Και τότε όσο αυξάνεται αυτό, κατά χάριν, επί το Λόγο του Κυρίου, όσο αυξάνεται αυτό, τόσο θα γίνεται πραγματικότητα στη ζωή μας η υπόσχεση του Θεού που μας υποσχέθηκε ότι μας καθιστά βασιλείς και ιερείς του υψίστου, ώστε να μπορούμε με επιστήμη κυβερνήσεως και με προσευχή ευάρεστη στο Θεό να απολαμβάνουμε ό,τι αγαθό σχέδιο έχει προγνωρίσει ο Θεός για τον κάθε έναν από μας. Γιατί μπορεί να το έχει προγνωρίσει, να το έχει προετοιμάσει, αλλά ποτέ να μην το περπατήσουμε, ποτέ να μην το απολαύσουμε. Γιατί η καρδιά μας δεν είναι πλημμυρισμένη από αγάπη, ώστε να αυξάνεται στην επίγνωση του ελλείμματος του Θεού για να περπατάμε σε αυτό και να αυξάνεται η νόηση, η κατανόησή μας στο Λόγο του Θεού, ώστε με φόβο Θεού
και τρώμοντας το Λόγο του Θεού. Ο Θεός να βρει και κάθε έναν από μας χώρια έναν άνθρωπο τον οποίον μπορεί να χρησιμοποιήσει ως βασιλιά και ιερέα του, χαρίζοντας αυτόν επιστήμη κυβερνήσεως και σοφία. Σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, είναι δοσμένη υπόσχεση του Θεού. Και ο Θεός όταν υπόσχεται είναι πιστός στις υποσχέσεις του. Όποιος θέλει να λάβει διδασκαλία, να λαμβάνει διδασκαλία, είτε στην ακρόαση του Λόγου του Θεού, είτε στη μελέτη του Λόγου του Θεού, είτε στο ταμείο του, εν το κρυπτό, στην προσευχή, αρκεί μόνο να ζητήσει από το Θεό να πλημμυρίσει την καρδιά του με τη δική του την αγάπη δια Πνεύματος Αγίου. Τόσο εύκολο. Ο Σολομός ζήτησε σοφία και σύνεση. Του εδόθη, αλλά δεν έμεινε μέχρι το τέλος. Ο Θεός σήμερα μας λέει να ζητήσουμε αγάπη Θεού εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου, ώστε και η σοφία να αυξάνει και η νόηση να αυξάνει και η βουλή να αυξάνει και η δύναμη να αυξάνει και η ευσέβεια να αυξάνει και ο φόβος του Θεού να αυξάνει. Και να μην υπάρχει τέλος σε μια πορεία από ευλογία σε ευλογία, από χάρη σε χάρη, από δόξα σε δόξα. Επιτρέψτε μου μια φορά ακόμη να το ξαναδιαβάσω, γιατί είναι αυτό που με συγκλώνησε σήμερα στην προσευχή μου. Παριμίε Σολομώντος Ιού του Δαβίδ βασιλέως Ισραήλ, για να γνωρίσει κάποιος σοφία και παιδεία και να νοήσει λόγους φρονήσεως, σοφία, παιδεία και φρόνηση, και να λάβει διδασκαλία, συνέσεως, δικαιοσύνης, κρίσεως και ευθύτητος, για να δώσει σε αυτόν ο Θεός νόηση και μάθηση και διάγνωση, ώστε ο σοφός ακούων να γίνεται σοφότερος και ο νοήμων ακούων να αποκτήσει επιστήμη κυβερνήσεως. Πώς, Κύριε, θα γίνουν πραγματικότητα στη ζωή μου αυτά? Εάν μου ζητάς η αγάπη του Θεού Πατρός να εκχέεται στην καρδιά σου όλο και περισσότερο δια Πνεύματος Αγίου, τότε θα περισσεύσει η επίγνωση του θελήματος του Θεού σε σένα και η κατανόηση του Λόγου του Θεού. Σοφότερος, επιστήμων κυβερνήσεως, βασιλιάς και ιερεύς του υψίστου. Μπορείς να πεις αμήν, αδερφέ. Σήμερα, αδερφοί, μην αφήσουμε την ημέρα, σας παρακαλώ πολύ στο όνομα του Χριστού, σαν να μας παρακαλάει ο Θεός. Μην αφήσουμε την ημέρα να φύγει, αλλά να πάμε με επιμέλεια στο ταμείο μας. Όπως πήγε και ο Σολομών και προσευχήθηκε για τον ναό του Σολομώντος. Να πάμε στο ταμείο μας και να πούμε, Κύριε, πλημμύρισε την καρδιά μου με την αγάπη τη δική σου, δια Πνεύματος Αγίου. Και ο Θεός ευαρεστούμενος θα ανοίξει τους καταράκτες του ουρανού να εκχέει την αγάπη του κατευθείαν στην καρδιά σου. Αμήν. Κάντο, Κύριε. Να προσευχηθούμε και να το ζητήσουμε, σας παρακαλώ.